Τραγική ήταν η εμφάνιση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τις χώρες της Συμμαχίας. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διακρίνεται να προσπαθεί να κερδίσει κάποια χειραψία από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον αγνόησε και χαιρέτησε θερμά τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Ταγί Περντογκάν. Θυμίζουμε ότι ήταν αυτός που έλεγε ότι η πολιτική του έχει καταφέρει να απομονώσει τον Τούρκο πρόεδρο από τους Ευρωπαίους. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εμφανίζεται να κάθεται μόνος του σε μια γωνία και να κοιτάζει γύρω του με απλανές βλέμμα την ώρα που οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες συνομιλούσαν. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην επίθεση που δέχεται από τους Ρώσους η Ρουμανία. Να επιβεβαιώσουμε την απόλυτη και αραγή ευρωπαϊκή ενότητα στην αντιμετώπιση αυτής της βάρβαρης ρωσικής επίθεσης στη Ρουμανία και την στήριξή μας στον πρόεδρο Ζελένσκι αυτής της βάρβαρης ρωσικής επίθεσης στη Ρουμανία.